μα στο ίδιο κανάλι. Πιστεύω ότι είναι μια αγωνίστρια, είναι μαχητικό στέλεχο του ΣΥΡΙΖΑ και αν θέλετε, ένα άνθρωπο που ξέρει να παλεύει, τον καλωσορίζω και τη εύχομαι καλή τύχη στο δεύτερο γύρο. Να πούμε καλημέρα, λοιπόν. Να πούμε καλημέρα, ναι, στο ξεκίνημα μια άλλη ημέρα. Ε, σήμερα σε πόσα κανάλια πήγατε έτσι για να καταλάβω πως εργάζεται ένας άνθρωπος που διεκδικεί ένα δεύτερο γύρο, αποφασιστικό γύρο σε μια περιφέρεια με 6 εκατομμύρια κατοίκου. Τα εύσημά μου και τα κατορθώματά μου σε αυτήν την προκλογική περίοδο δεν είναι σε πόσα κανάλια πήγα. Είναι ότι κατόρθωσα να πάω στου 63 από του 66 Δήμου. Και νομίζω σοφά άφησα τις τηλεοπτικέ παρουσιάσει για τι μέρε πριν από την κάλπη. Και γι' αυτό νομίζω γλίτωσα και από τη δημοσιολογία, δημοκοπία, τον exit poll, των δημοσκοπήσεων, των υπερφύαλων δηλώσεων, διότι είχα τη δική μου δημοσκόπηση, κύριε Τράγκα, ε, αυτή των γειτονιών, ε, των ε, δουλειών και όσων των διαφόρων περιοχών εργασία δηλαδή. έχουν απομείνει, γιατί δεν έχουν απομείνει και πολλέ, πρέπει να πούμε. Υπάρχουν ολόκληρε περιοχέ όπου οι συμπατριώτε μα κοιτάει ο ένα τον άλλον χωρίς καν το βοήθημα, ε, το περίφημο βοήθημα ε, ανεργίας, του επιδόματος ανεργίας, γιατί εδώ και καιρό έχει λήξει το όριο το χρονικό στο οποίο είχαν δικαίωμα να το παίρνουν. Τώρα όμως κυρία Δούρου λέει η Νέα Δημοκρατία ότι εμείς πέφτουμε με το μέρος του κυρίου Σγουρού mm -hmm. και καθοδηγεί τους ψηφοφόρους ε, που ψήφισαν τον κύριο Κουμουτσάκο να πάνε στον κύριο Σγουρό. Πώς το βλέπετε εσείς τον δεύτερο γύρο. Προσέξτε δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Δεν πέσανε τα συννεφά. Αυτό όμω πρέπει να το σκεφτούν οι συμπολίτε μα. Πρέπει να σκεφτούν οι συμπολίτε μα πώ για τέσσερι ολόκληρου μήνε μα εξηγούσαν ότι πρέπει να πάμε αυτοδικητικά, πώ για τέσσερι ολόκληρου μήνε θυσιάσανε ένα πρώτο γραμμή στέλεχο, τον κύριο Κουμουτσάκο, και πριν, πώ το λέμε στο χωριό μα, ο νεκρό παγώσει, εκεί γύρω στι 7 και 4, βγήκε κυβερνητικό στέλεχο. Ο κύριος Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, δεν άφησε καν το, την, την, την πρωτοβουλία, την κίνηση στον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κουμουτσάκο και άφριζε τα ποσοστά της συγκυβερνήσεως. Επομένως, μέσα σε ένα τέταρτο, ο κατά τα άλλα εξαιρετικός αυτοδικητικός έμπειρος τεχνοκράτης ακομάτιστος, απερχόμενος περιφερειάρχης, έγινε ο εκλεκτός της Νέας Δημοκρατίας και εγώ διαρωτάμε. Τι είναι αυτό ο απερχόμενο Περιφερειάκη, Ελικόπτερο, Πούμα, Παντό καιρού. Το 2010 έσωσε τον Γιώργο Παπανδρέου για να μην προβούμε σε εθνικέ εκλογέ και τώρα σώνει μια κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και του Πασόκ. Και μάλλον θα προσπαθήσουν να είναι το σωσίβιο στον κύριο Βενιζέλο για να μην χρειαστεί να πάει στον πρόεδρο τη ε, ε, Δημοκρατία όπω μα έχει απειλήσει. Όχι εμά, του πολίτε, όπω έχει απειλήσει τον κύριο Σαμάρα. Λοιπόν, άρα εδώ. Δεν του ενδιαφέραν τα αυτοδιοικητικά προβλήματα. Δεν του ενδιαφέραν ότι ζούμε στη μείζωνα περιφέρεια τη πατρίδα μα και δεν έχουμε βόθρου. Δεν του ενδιαφέρε ότι γίνεται μια νεροποντή και σταυροκοπιούνται όλοι να μην ρημάξουν. Του ενδιαφέρει πάση θυσία να κρατηθεί ο απερχόμενο περιφερειάρχη, ο οποίο την επόμενη τη κάλυψη του Μαου θα πανηγυρίσει με Για πολιτικού λόγου και για άλλου λόγου. Σα άκουσα να λέτε ότι υπάρχει στο πρόσωπο του κυρίου Ζουγουρού διαπλοκή και κάποια στιγμή σας άκουσα να λέτε ότι υπάρχουνε, α, υπάρχουν πολιτικά αλλά και ποινικά μέρη αυτής της διαπλοκής και της διαφθοράς όπως αναφέρατε ε, σε αρκετές τηλεοπτικές εμφανίες σας και νομίζω και στο debate ε, και τότε απασφάλισε νομίζω και ο κύριος ε, Ζουγουρός και έχασε κάποιους πόντους. Ε, προσωπικά εγώ εκτιμώ ότι εσείς βγήκατε μπροστά επειδή απασφάλισε ο κύριος Σγουρός και φάνη πολύ κακό σε εκείνο το debate. Ε, Ακούστε, βέβαια... εμένα δεν με, διαφέρει, ε, δεν με διαφέρει, το επικοινωνιακό κομμάτι. Εμένα ναι. με διαφέρει η πολιτική Και η διαπλοκή και με διαφέρει στο, στο, στην περιφέρεια. και η αλλαγή στο ήθο άσκηση πολιτική. Λοιπόν, έχουμε 24 ώρα που απερχόμενο περιφερειάρχη παίζει με τα κουβαδάκια. Και απαιτεί να του ζητήσω συγγνώμη, λέει. Γιατί του καταλόγησα ότι έχει υπηρετήσει τη διαπλοκή. Εγώ, Όταν λοιπόν, λέτε διαπλοκή, τι εννοείται στα σκουπίδια. Μόνο στα σκουπίδια, στα διόδια. Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα στα, πολύ. Στα, στα έργα οδοποιία στις περιβόητες αναπλάσεις ε, που ε, είναι με τσιμέντα. Δω, θα το πω εγώ. Λοιπόν, τον ακούστε, λέτε ότι τραγκα. είναι άμεσος και στενός συνεργάτης του κ. Μπόμπολα. αυτό λέτε, δηλαδή ακούστε, στα σκουπίδια, ακούστε, στα διόδια, ακούστε, παντού. Ακούστε ακούστε, ακούστε, ακούστε για να μην Αυτό του είπατε και τον ερεθίσατε, τον Για να μην παίζουμε τις Για Παρατήρηση πρώτη. Υπάρχει διαπλοκή στην Ελλάδα. Πώς το είχε πει γιόρταζε και μέχρι πριν από λίγα λεπτά ο πρώην Πρωθυπουργό, ο κ. Κοσκαρμαλή, υπάρχουν τα βατζίδες στην Ελλάδα. Υπάρχουν. Υπάρχει διαπλοκή είναι στην συνεργάτης Ελλάδα. Είναι συνεργάτη ο κύριο Γουρό των Ταβατζίδων. Λοιπόν, εγώ λέω το εξή. Είναι ή δεν είναι, κυρία. Εγώ δω... λέω το εξή. Έχετε μοναδί. στοιχεία ότι είναι συνεργάτη Ταβατζίδων. Ένα, είναι. Ένα, είναι. Έχει τα ένα, ένα. Έχει ευνοήσει για τα διόδια, έχει ευνοήσει για τα σκουπίδια. Ένα-ένα. Και που είναι και πολλά, δεν είναι ένα-ένα. Υπάρχει λοιπόν μία περίπτωση να ζητήσει η περιφερειακή παράταξη δύναμη ζωή, τι οποίε έχω την τιμή να είμαι επικεφαλής συγγνώμη στον απερχόμενο. Αν μα πει ότι δεν ήξερε. Αν μα πει ότι δεν κατάλαβε. Και εκεί δηλώνει ανικανότητα. Αλλά εμένα και όλων των πολιτών, συγγνώμη, ποιο θα μου ζητήσει όταν σήμερα δημοσιογράφοι κάνουν τη δουλειά του και εξηγούν τα παιχνίδια που γίνονται στην τσέπη των πολιτών όλων των φορολογουμένων και στο περιβάλλον της Αττικής Γης. Θα μου ζητήσει κάνει συγγνώμη που τέσσερις μήνες με λιδωρούν ότι δεν ξέρω τι μου γίνεται, ότι είμαι άσχετη, ότι ήρθα εδώ να παίξω παιχνίδι της αξιωματικής αντιπολίτευσης και δεν με ενδιαφέρει τοπική αυτοδίκηση επειδή είπα ότι με τα σκουπίδια κάτι σαν υπάρχει. Λοιπόν, και ακούστε κάτι και με την ονοματολογία. Ακούστε κάτι και με την ονοματολογία. Δεν τα ξεπερνάω. Δεν τα ξεπερνάω. Εδώ, εδώ, εδώ μένω. Και με βάση το δημοσίευμα τη Ελευθερωτυπία σήμερα. Εδώ, εδώ μένω. Δεν ναι, ναι. άλλαζω θέμα. Στα σκουπίδια υπάρχει σκάνδαλο του γουρού. Πάμε στα ονόματα. Στα σκουπίδια υπάρχει σκάνδαλο υπάρχει. του γουρού. Ξέρετε τι υπάρχει. Αυτό δεν να μου πείτε. Υπάρχει ότι ενώ υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία και εθνική νομοθεσία που απαιτεί σχεδιασμό, που απαιτεί διαφορετική χωροθέτηση κάνει ότι δεν τρέχει τίποτα. Και όταν το ρωτάγαμε κι εγώ και ο κ. Κουμουτσάκο, είτε κατεύθυνε τι ευθύνε προ τον αρμόδιο υπουργό περιβάλλοντο, τον κ. Μανιάτη, δηλαδή για όλο αυτό στέει, ή μα έλεγε άσχετο. Και να πάμε και λίγο στα ονόματα. Εγώ ξέρετε, γιατί δεν λέω γενικά και αόριστα ονόματα και δεν δείχνω προ διάφορε κατευθύνσει. Ούτε από υποκριτικό πολιτικό πολιτισμό, ούτε γιατί φοβάμαι, ούτε γιατί εκβιάζομαι, ούτε γιατί θέλω δεν να διαβάσω. Φοβάστε του καναλάρχε. Όχι, δεν φοβάμαι. Δεν, φοβά. δεν φοβάστε, δε φοβάστε του μεγάλου καναλάρχε και του εργολάβου των διοδίων. Εγώ την κάπα μου την έχω κρεμασμένη και το έχω ξαναπεί. Εγώ στα 39 και σε λίγου μήνε 40 μπήκα μπροστά σε αυτόν τον αγώνα. Όχι γιατί δεν είχα τι άλλο να κάνω στη ζωή μου, αλλά κάποιο πρέπει να κάνει την αρχή και να αναλάβει την ευθύνη. Επαναλαμβάνω. Το πρόβλημά μου δεν είναι να φύγει ο τράγκα από τη μέση και να έρθει δούρου. Διότι όσο δεν έχουμε νόμου, όσο κάποιοι δεν σέβονται τη φορολογία, όσο κάποιοι επιχειρηματίε είναι επιχειρηματίε όχι γιατί ρισκάνουν τα λεφτά του, αλλά γιατί έχουν κολλητού υπουργού, στη θέση του ενό ονόματο θα μπαίνει το άλλο. Λοιπόν, εμεί λέμε ότι θα έρθουμε στην περιφέρεια Αττική και θα του ταράξουμε στην ομιμότητα. Θα ακολουθήσουμε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που την κάνανε η εθνική νομοθεσία μετά από 12 χρόνια για την Ευρωπαϊκή Αλακάρτη. Άρα τα σκουπίδια εσείς θα τα ξαναδείτε στο τραπέζι. Yeah. Δεν καταλάβω, Άρα δε. δεν είναι δεν τα καταλαβα... σκουπίδια, Τρώμε δεν πρόστιμα. πάνε στον εργολάβο ξανά. Τρώμε πρόστιμα. Μπορεί να τα δούμε. Τρώμε πρόστιμα. Μπορώ να έχω την εφημερίδα σα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίω. Εφημερίδα, Ελευθερώνικη Δηλαδή, Η Δούρου Μάλιστα, είναι αγενέστατη και άσχετη μαζί με τον Κουμουτσάκο και όλου του υπόλοιπου όταν λένε ότι εδώ πέρα είμαστε ξέφραγο αμπέλι. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι είναι, και αυτή του ΣΥΡΙΖΑ και του Κουμουτσάκου και του Παφίλη. Τι είναι οι, οι επιθεωρητέ περιβάλλοντο του, ε, του αρμόδιου Υπουργείου. Έχετε και, κι άλλα σκάνδαλα, με συγχωρείτε. Ακούστε. Επειδή βγήκατε και μιλήσατε για ποινικέ ευθύνε του Όχι, όχι, προσπάθησα να το εξηγήσω. Ε, ναι. να το εξηγήσω ότι πέρα με τα κουβαδάκια με τη συγγνώμη, έπαιξε και με κάτι άλλο κουβαδάκι. Περί ε, νομικής νομική απάντηση κτλ. Και, τα λοιπά. και επειδή ελληνικά νομίζω ότι κουτσά στραβά τα καταφέρνω, είπα το εξή. Άλλο διαπλοκή, και στην Ελλάδα υπάρχει διαπλοκή και εδώ καταντήσαμε, καταντήσαμε και άλλο διαφθορά που πραγματικά σημαίνει αξιόπινες ποινικές πράξεις. Εμείς τι λέμε, δεν δείχνουμε, δεν δείχνουμε, εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει δικαστική οδός προς την ευμάρεια των συμπατριωτών μου και δεν είναι δικιά μου δουλειά, δεν κάνω δικαστικό ρεπορτάζ στα 40. Εγώ οφείλω να λάβω την ευθύνη να αλλάξω τα πράγματα. Αλλά μην λέτε συνέχεια την ηλικία σα, δεν είστε και μεγάλοι. Όχι, όχι, θεώ. όχι, αλλά. Δεν κοιτάξτε, είστε και μεγάλη, Με του νέου πολιτικού. Με του νέου πολιτικού. που Δεν γρήγορα. ξέρανε που τώρα ναι. μπήκαν στα κόμματα, που δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται στην πατρίδα μα, που βγαίνουμε από το τούνελ κτλ. Εγώ αυτά δεν έχω άλλο πρόβλημα. Πετε μου κάτι, τον καλείτε σε debate τον κύριο Σγουρό, δεν έρχεται. Δεν έρχε, α, Γιατί ε, δεν γιατί έρχεται. Γιατί δεν του λέτε Όχι. τώρα μια συγγνώμη να τελειώνουμε. Δηλαδή, πού τον θίξατε, δεν κατάλαβα που έχει τη Γιατί, ο μπερ, Γιατί κάποιο σύμβουλο επικοινωνία θα ναι. του έδωσε γραμμή, τελική γραμμή άμυνα. Μόνο που εγώ λέω ότι αυτή είναι γραμμή μαζινό. Και για όποιου ξέρουν στρατιωτική ιστορία, η γραμμή αυτή έπεσε. Λοιπόν, τώρα, δεν α... θέλει να έρθει σε debate μαζί σα. Και προφανώ, όπω λέτε κι εσεί, επειδή στο τελευταίο debate εξαντλήθηκε στου επιθετικού προσδιορισμού απέναντι στον κύριο Κουμουτσάκο και σε μένα, τώρα λέει ζητήστε μου στη γνώμη και αν και φόσον. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Καθόλου για... σοβαρά. Για να δούμε λίγο αυτό. Για να δώστε μου μια, ένα μικρό κομμάτι από το debate στο οποίο να απασφάλισε τότε ο κύριο Γουρό και απίτησε η κυρία Δούρου να το δούμε. Και διαβάζω. δηλώσει για τον κύριο Γουρό. Ο άνθρωπο των συμφερόντων. Ο άνθρωπο των εργολαβικών συμφερόντων. Ο άνθρωπο των εργολάβων. Ο άνθρωπο διαπλοκή. Αυτό δεν είναι λάσπη. Υπάρχει διαπλοκή στη χώρα μα. Εγώ ρωτώ, πρέπει να αποδείξετε εσύ. ότι. <συσίλια> και διεύθυνση. όχι. Όνομα Ονοματεπώνυμο και <συσίλια> διεύθυνση. Υπάρχει, 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 Υπάρχει διαπλοκή <συσίλια> στη χώρα <συσίλια> μα. Εντάξει. Και επίση. Ονοματεπώνυμο όταν και δεν διεύθυνση, ακολουθούμε... κυρία Δούρου. Είναι πολύ ωραία δε... αυτά τα οποία δε... λέτε για του άλλου. Που, εγώ φωνάζω. Εσεί βλέπω. Αρχή, κύριε μια κύριε. Χαρά, καλή, πολύ καλή αρχή. Δεν όταν κάνουμε. λέτε διαπλεκόμενο, ονοματεπώνυμο και διεύθυνση. Δηλαδή, λοιπόν, μην λέτε ψέματα. Όπω μου τα είπατε και χθε. Ότι εγώ δεν το είπα. Να όμω που εδώ είναι οι δηλώσει σα για διαπλεκόμενο κτλ. Ψύχρεμα. Κυρία Δούρου, υπάρχει άλλο σκάνδαλο εκτό από τα σκουπίδια. Λοιπόν, να, ξε... να ξεκινήσουμε πάλι περί διαπλοκής. Δεν μου λέτε κύριε Τράγκα, όταν προσέρχονται διάφορες παρατάξεις, έτσι, όχι παρατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ, στο Περιφερειακό Συμβούλιο και καλούνε να πάρθει μια απόφαση όπως έχει πάρθει σε άλλα περιφερειακά συμβούλια, σε σχέση, για παράδειγμα, με την ιδιωτικοποίηση του νερού, σφυρίζουμε αδιάφορα, σε σχέση με το ελληνικό... Διότι εδώ ζούμε σε μία χώρα όπου κηρύσουμε διεθνεί διαγωνισμού και καταλήγουμε σε διαγωνισμό με μία προσφορά. Λοιπόν, Μισχοντε, και δεν λέει Μιλάτε για το ελληνικό και την προσφορά του κυρίου Λάτσι και την αγορά του ελληνικού που λέτε. Επαναλαμβάνω. Ε, ε, επαναλαμβάνω και την ονομασία τη χώρα μα. είναι ονοματεπόσιμο. Αυτή είναι δουλειά του δημοσιογράφου. Η δουλειά του ναι. ναι, ναι. ερετού και η δουλειά ναι. αυτού που έχει δύναμη να ψηφίζει είναι να δημιουργεί και να νομοθετεί και να φτιάχνει εκείνο το πλαίσιο που θα είναι ασφαλή και οι πολίτε και οι επιχειρηματίε και το περιβάλλον. Εγώ τη σκητάλη από πολιτικού που την περάσανε ζωή και κότα γιατί σκανδαλολογούσαν, εκβιάζανε κτλ. Δεν την παίρνω. Λοιπόν, δεν ήρθα εδώ να καταγγέλλω, διότι αλλιώ θα με πάρετε βοηθό. Εγώ ήρθα να πω ότι το 2014 δεν εφαρμόζει την νομοθεσία. Και όταν δεν εφαρμόζει την νόμη, έτσι κάποιοι κάνουν πάρτι. Τώρα, Γίνονται θίγε. πολλά πάρτι στην περιφέρεια δηλαδή. Εδώ. Εγώ γι' αυτό έφερα δηλαδή... την εφημερίδα. Εδώ. Εγώ γι' αυτό έφερα την εφημερίδα. Πώς χωροθετούμε. Σκουπίδια, ελληνικό, παραλίες. Ε... Τώρα, ε, είναι μεγάλο το πάρτι. Τώρα, καινούριο νομοσχέδιο. Ναι. Λέει για τους αιγαλούς. Ναι. Οι πατριώτε Οι πατριώτε δεν θα αφήσουν παραλία για παραλία που να μην την ξεπουλήσουν. Και αυτοί είναι πατριώτε. Οι Ευρωπαίοι οι οποίοι σταυροπροσκυνάνε στην κυρία Μέρκελ γιατί θυμούνται την ευρωπαϊκή μας ένταξη, αλλά όταν είναι να ακολουθήσουμε πολιτικές εις των πολιτών ξεχνάνε ότι είναι Ευρωπαίοι. Λοιπόν, άλλα κάτι άλλο. στη χώρα αυτή. Για να πούμε κάτι άλλο. Εσείς τώρα πάτε κόντρα με τις, ψήφ, με τις, με τους ψήφους, με τις ψήφους του κυρίου Σγουρού, αλλά και του κυρίου Κουμουτσάκου που οδηγούνται συντεταγμένοι προς εκείνη την πλευρά. Υπάρχουν όμω και οι ψήφοι τη Χρυσή Αυγή, του οποίου από το πρωί βλέπω όπω τα Συριανά Λουκούμια. Όλοι μιλάνε για τις ψήφου των Χρυσαυγητών και λένε πού θα πάνε οι ψήφοι. Εσεί του καλείτε να σα ψηφίσουν. Καταρχάς... Έπαψα να είναι ο παδί του ναζισμού. Έπαψα να είναι ο παδί του φασισμού και τώρα για όλου. Όχι για εσά μόνο. Για όλου είναι τα καλύτερα παιδιά. Λοιπόν, ε. καταρχάς, για να ξεμπερδεύουμε, να εξηγηθούμε, να μην παρεξηγηθούμε. Εδώ μιλάει η Ρένα Ιδούρου και ο Νόν Νοήτο, ένας άνθρωπος, ο οποίος πριν δύο χρόνια είχα την ατυχία να πρωταγωνιστήσω σε επεισόδια που ρίξανε τους πάντες από τα σύννεφα. Εμένα δεν μ' αρέσει ούτε η θυματοποίηση, ούτε η Εγώ, λοιπόν, και τότε έκρουα τον κόδωνα του κινδύνου ότι δεν συζητάμε σοβαρά στην Ελλάδα για τέτοιου είδους συμπεριφορές και για το ότι έχουν φτάσει οι Έλληνες να θεωρούν ότι η απάντηση στην ανεργία τους στο ξεπούλημα της χώρας είναι ο ναζιστικός χαιρετισμό. Τώρα λοιπόν, επειδή δεν βάζουμε μυαλό ή μάλλον δεν μπορούμε να περιμένουμε να βάλουν μυαλό αυτοί που μας έφεραν ως εδώ, έχουμε 24 ώρα, έχουμε βγάλει το μέτρο της δημοκρατίας και αυτοί οι οποίοι δεν τράπηκαν που έσυραν θεσμούς όπως ο Γενικός Γραμματέας δικαστικούς και πάει λέγοντας να συνομιλούν με εγκληματίε, ποινικοποιούν τον πολίτη ψηφοφόρο. Λοιπόν, ακούστε για να ξεμπερδεύουμε. Ε, με συγχωρείτε ιστορία... αλλά έχω διαβάσει τα πορίσματα τα οποία λένε ότι όσοι συμμετέχουν σε εκδηλώσεις, ναι. διαδηλώσεις, συναθροίσεις της Χρυσής Αυγής ναι. Ε, φυσικά, σπάζονται την εγκληματική οργάνωση. Το έχω διαβάσει στα λοιπόν, πορίσματα. Δηλαδή, η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, ωραία, λίγο ωραία. πολύ, έχει περάσει και ένα επίχρησμα ενοχή επάνω σε ανθρώπου που ψήφισαν. Ωραία. Μπορεί να συμμετέχουν και, σε και, άλλα. Κοιτάξτε, έγιναν ναι. και πολλά άλλα φεδρά. Πολλά φεδρά Έτσι. Ναι. Πολλά φεδρά έχουν γίνει. Και εγώ λέω το εξή. Έχουμε ε, την δυνατότητα να συζητήσουμε σοβαρά σε αυτή τη χώρα, ή δεν έχουμε. Λοιπόν, είναι δυνατόν 2-24 ώρα πριν τις εκλογές και για 2-24 ώρα ε, να συζητάμε για το ζήτημα του ναζισμού στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία με τέτοιους όρους. Γιατί δεν θέλουμε. Γιατί και για τον ίδιο τον κύριο Σαμαρά, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, η ιστορία της Χρυσή Αυγής ήταν εμοχλός πίεσης. Δεν, δεν, ή δε... τις ψήφους δηλαδή ήταν αιμοχλός πίεση. το okay. γεγονός ότι για δεκαετίες δεν έχουμε σοβαρή συνεκτική μεταναστευτική πολιτική το γεγονός ότι για δεκαετίες μεγαλώσαμε τα παιδιά μας να μπερδεύουν την 25η Μαρτίου με την 28η Οκτωβρίου και ήρθαν και τα μνημόνια και ξετελέψαμε δεν μπορεί να λυθεί μέσα σε 24 ώρες και να κοιτάω τον τράγκα στον κοινόδοντα Αυτά είναι υποκρισία. Και αυτά δείχνουν ότι δεν βάζουμε μυαλό. Λοιπόν, εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Αυτή τη στιγμή, στιγμή είμαστε ελάχιστε ώρε πριν την κάλπη. Τέτοιου είδου μέτρα, δημο, μέτρα, δημοκρατίας, δημοκρατία, όπω θέλετε, τέτοια, είναι υποκρισία. Οι πολίτε πρέπει αυτή τη στιγμή να σκεφτούν σοβαρά, να σκεφτούν αν είναι η οργή και η αγανάκτηση και αν ο δρόμος του ναζισμού είναι λύση για την ανεργία του, για την κρίση χρέους, για την κρίση δημοκρατίας. Όλα τα άλλα τα ακούω έτσι εκ του περισσού. Και είμαι η Ρένα Ιδούρου. Το ξαναθυμίζω. Και δεν λέτε όμως τους οπαδούς που ψήφισαν Χρυσή Αυγή στην περιφέρεια τον κύριο Παναγιώταρο ε, «Δεν σα θέλω». Δεν τους ενοχοποιείτε εσείς. Λοιπόν, δεύτερη παρατήρηση. Γιατί δεύτερη παρατήρηση. πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. αυτό. Δεύτερη παρατήρηση. Ναι. Όπω δεν είμαι σεισμολόγο, έτσι. Όπω δεν είμαι ειδικό για τα πάντα. Δεν είμαι ελικόπτερο εγώ παντό καιρού. Έτσι ελικόπτερο παντό καιρού, λέτε τον κύριο Σγούρο. Λοιπόν, έτσι. Και έτσι, πούμα. Έτσι. Ναι. Λέω το εξή. Άλλοι κάνουν τη δουλειά τη μπακαλίστικη άθρηση των ποσοστών. Και άλλοι επιχειρούμε να παρέμβουμε για να αλλάξουμε τα πράγματα και στι συνειδήσει των πολιτών και στι πολιτικέ. Λοιπόν, εγώ μέχρι την Κυριακή δίνω μια συγκεκριμένη μάχη. Και καλό τον κόσμο να συστρατευτεί για να αλλάξουν τα πράγματα στην περιφέρεια. Και να μην υπάρχει αυτό το, αυτή η υβριδιακή πρόταση, αντίστοιχη τη υβριδιακή πρόταση που έχουμε σε επίπεδο εθνική κυβέρνηση. Δεν κυβέρνησης. απευθύνεστε σε κόκκινου, κίτρινου, πράσινου, εγώ μαύρους, δεν αθρίζω άσπρους. ποσοστά. Έτσι. Άλλοι αθρίσαν ποσοστά, έτσι. άλλοι περίμεναν τι ευλογίε και τα χρήματα. Και είδαμε αθριβίζουν. το παντυρντή που έγινε Μαρίζα. με τα έξι τη πόλη και τι δημοσκοπήσει. Εάν λειτουργούσα έτσι, κύριε Τράγκα, δεν θα έδιναν αναγώνα τεσσάρων μηνών. Και θα έπρεπε κιόλα να, να, σταυρώσω τα χέρια και να πω θα είμαι δεύτερη. Δεύτερη δεν με δίνανε να μέχρι και την τελευταία μέρα. Δεύτερη δεν με δίνανε. Λοιπόν, αυτά είναι για άλλου. Είστε πρώτοι αυτή τη στιγμή και περιμένουμε να δούμε την Κυριακή. Πείτε μου κάτι. Πάτε για νίκη ή έχετε, ξέρω εγώ, κάποια επιφύλαξη επειδή αθρίζονται δυνάμει από εκεί, από το κυβερνητικό στρατόπεδο ο κ. Κουμουτσάκο και κάποιοι άλλοι κτλ. Έχετε κάνει κάποια επαφή. Πιστεύετε ότι θα δράσει ελεύθερα το εκλογικό σώμα ή θα πάει στρατευμένα και κομματικά. Το λέω στα ίσα δηλαδή, έτσι. Ωραία. Ε, καμία επαφή δεν έχει γίνει, γιατί έχω προτεραιότητε και έχω λίγε ώρε μπροστά μου. Εγώ τι λέω και διατηρώ την αισιοδοξία μου, το πείσμα μου ε, και συνεχίζω. Ότι αν αθρίζονταν οι ψηφοφόροι, αν οι ψηφοφόροι ήταν ε, απλά δεξαμενές ε, Όπου αρδεύουν διάφοροι έξυπνοι δημοσιολογούνται στα τηλεπαράθυρα, δεν θα ήμουν πρώτη, κύριε Τράγκα, τώρα. Θα ήμουν δεύτερη. Λοιπόν, αν όμω παρουσιάζει το πρόγραμμά σου, παρουσιάζει τι προτάσει σου και τους δίνει κάποια εχέγγυα σε σχέση με το ε, πρόσφατο παρελθόν, και όχι αυτέ τι κολοτούμπες που βλέπουμε, οι πολίτε ακούνε. Με αυτή τη λογική θα πάω μέχρι και ένα λεπτό περκλήση κάλπι Και πιστεύω. Ότι αυτή τη φορά δεν θα εξαπατηθούν οι πολίτε. Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση θέλω να σα κάνω πριν ευχηθώ κάθε επιτυχία την Κυριακή. Τι βλέπετε για τι ευρωεκλογέ. Να πω όμω και κάτι άλλο. Ποιο ναι, έχω απέναντί μου. Ότι θέλετε. Δεν έχω απέναντί μου μόνο τον απερχόμενο περιφερειάρχη. Δεν έχω απέναντί μου να κάνω μια προσπάθεια να απαγκιστρώσω γενικά και αόριστα ψηφοφόρου από του διάφορου σχηματισμού. Απέναντί μου ξεκαθάρισε και για όποιον εθελοτυφλούσε. Την Κυριακή το βράδυ, το προηγούμενο, έχω απέναντι μου την κυβέρνηση. Έχω τον κύριο Κεδίκογλου, Έχω τον Υπουργό Υγεία. Ακόμα νοσοκομεία στην Ανατολική Αττική δεν υπάρχει. Έχω τον κύριο Γιακουμπάτο. Λοιπόν, αυτή με τον απερχόμενο Περιφερειάρχη, εγώ με του πολίτε, το πρόγραμμα και τι προτάσει. Και Πώς πάτε, αυτή ναι. τη φορά να μην εξαπατηθούμε. Εκ νέου. Ε, την Κυριακή τι βλέπετε στι ευρωεκλογέ, τι αποτέλεσμα. Την πρώτη Κυριακή πήρε μια κρυάδα ο ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα σε ποσοστά. Δημοτικέ εκλογέ ήταν. Να δώσουμε μια υπόσχεση ο ένα τον άλλον. Ότι ναι. δεν υπεκφεύγω από κομματικό πατριωτισμό να σχολιάσω το χάρτη των αυτοδιοικητικών εκλογών που το σχολιάσετε στην εισηγητική σα παρέμβαση. Γιατί είμαι σαν τον Παλαιστή μέσα στο ριγκ. Και αυτή τη στιγμή δεν έχω την πολυτέλεια, δεν έχω το χρόνο να παραμερίσω τη μάχη των μαχών, όπως λέω για την περιφέρεια Αττικής, και να κάτσω να δω τι επιλογέ τι κομματικέ. Όχι, το λέω γιατί θα κάνω λάθη. Όχι, όχι, σα το... δηλαδή. σας καταλαβαίνω. Θα απόλυτα. κάνω λάθη. Αλλά ψέματα δεν την προσωπική θα πω και σα μάχη, ναι, σας καταλαβαίνω. Δεν θέλω να πω τώρα. Θέλετε ότι... να μείνετε στα αυτοδιοικητικά, στη μάχη για την περιφέρεια. Θέλετε να μείνετε αποκλειστικά εκεί. Όχι, θα μπορούσα να πω ότι στρατηγική. θα θα Αλλά τώρα θα αντιλαμβάνομαι τη στρατηγική Δεν έχω χρόνο. Να το συζητήσουμε την άλλη εβδομάδα τι δεν πήγε καλά στι υπόλοιπε 12 περιφέρειε. Ποιο ήταν το στοίχημα. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Εγώ θέλω να σας ευχηθώ, να σου ευχηθώ καλή τύχη, πολύ δύναμη, καλή επιτυχία και με την νίκη. στη φίλη μου την κυρία Δούρου. Κυρίες και κύριοι, πάω σε ένα μικρό διάλειμμα και επανέρχομαι με τον κύριο Μόραλι. Εκεί είναι πολεμικό το κλίμα.